Πάμε τώρα στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο της Κομωτινής. Θα μιλήσουμε με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Ηρακλή Χατζηνέστορος, ο οποίος βρίσκεται στο τηλεφωνό μας. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Κάνατε τον απολογισμό των πεπραγμένων σας στη διοίκηση του νοσοκομείου της Κομωτινής και μάλιστα μεταξύ των άλλων σταθήκατε σε ένα βασικό πρόβλημα για το νοσοκομείο της Κομωτινής, που δεν είναι άλλο παρά η έλλειψη προσωπικού. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που στο Σισμανόγλιο έχουν αυξηθεί τα χειρουργεία, έχουν εξυπηρετηθεί σε μια χρονιά 120.000 ασθενείς, εντυπωσιακός αριθμός, και βέβαια τα χειρουργεία κατά τα έτη 2011 και 2012 έχουν μια θεαματική αύξηση, με μειωμένο προσωπικό. Πώς τα καταφέρνετε? Καλησπέρα καταρχήν σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Αυτή η συνάντηση που έχουμε με τους δημοσιογράφους μια φορά το χρόνο έχει καταστεί πλέον τακτική. Τακτική σε μια συνέντευξη τύπου, η οποία κυρίως είναι απολογιστική και μεταξύ των άλλων αναφερόμαστε και στις προβλέψεις για το επόμενο έτος, για το έτος που διανύουμε μάλλον. Ναι, είναι καλά τα στοιχεία, παρουσιάζονται κέρδη εκμετάλλευσης μάλιστα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που έχουν αυξηθεί και οι ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και οι προσερχόμενοι σε αυτό νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί ασθενείς. Πώς τα καταφέρνουμε? Εντάξει, υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει εξορθολογισμός των δαπανών και έχουμε χωρίσει βέβαια τα ποσά σε 12 τιμώρια. Προσέχουμε κυρίως να μην υπερβαίνουμε αυτό που μπορούμε να δαπανίσουμε κάθε μήνα και αν τυχόν το δαπανίσουμε και βλέπουμε να κάνουμε εξοικονόμηση δαπανών τον επόμενο μήνα τους ώστε να ισοσκελίσουμε τα ποσά. Αυτό είναι όλο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό. Κύριε Χατζηνέστορο, σε αυτά τα κέρδη εκμετάλλευση που λέτε προέρχονται και τα 5 ευρώ. Δεν έχετε 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία? Έχουμε 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία και 5 ευρώ στα επίγοντα, τα οποία δεν είναι στην πραγματικότητα επίγοντα. Ο άλλος για να μην πληρώσει έξω γιατρό, έρχεται στα επίγοντα. Αυτό που συμβαίνει και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας πλέον. Ακριβώς. Και καλά κάνει. Εγώ το είχα δηλώσει από την αρχή, της θητείας μας ακόμη, ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τα έκτακτα από τα επίγοντα. Το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Έκτακτο είναι αυτό το οποίο δεν είναι χρόνιο. Και συνεπώς όταν έρχεται ως επίγον περιστατικό και εν της πράγμαση δεν είναι επίγον, τότε πρέπει να πληρώνει 5 ευρώ. Κύριε διοικητά, μεταξύ των άλλων δηλώσατε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο ή εν πάση περιπτώσει δεν νιώθετε επικίνδυνο το σενάριο το οποίο μιλάει για συγχώνευση και για κατάργηση του νοσοκομείου της, της Κομωτινής. Ναι. Πώς επιχειρηματολογείτε από αυτούς, σας παρακαλώ? Κοιτάξτε, πάνω κάτω τα νοσοκομεία τα οποία είναι υποσυγχώνευση ή διασύνδεση ή κατάργηση είναι γνωστά στους διοικητές των νοσοκομείων και αναφερόμαστε σε νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, στον ίδιο νομό και παρουσιάζουν πολύ μικρές πληρότητες της τάξης του 20-25%. Αν ρωτήσετε και τον διοικητή της Αλεξανδρούπολης, τα ίδια θα σας πει. Ως εκ τούτου και με βάση τα δημοσιεύματα που έχουμε μέχρι τώρα, δεν πρέπει να αισθανόμαστε ανησυχία. Με δεδομένο ότι στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, εκτός από τις συγχωνεύσεις που έγιναν μέχρι τώρα και τις διασυνδέσεις, δεν προβλέπεται να γίνει καμία άλλη συγχώνευση. Κύριε Χατζηνέστορο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των περιοίκων, αποφεύθηκαν τα χειρότερα σήμερα στη συμβολή των οδών Κεσάνης και Δέρκων, σήμερα το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο ξέσπασε φωτιά από άγνωστα μέχρι στιγμής αιτίας, τον αυλόγυρο ακατοίκητου σπιτιού, πολύ κοντά σε κολόνα της ΔΕΗ. Το έργο της κατάσβεσης ολοκλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η συνδρομή της οποίας ήταν επίσης άμεση.